τα Χανιά που έχουν κάνει μια πραγματικά έτσι εξαιρετική προσπάθεια τους τελευταίους μήνες και είδαμε και διαζώσεις τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας ομάδας στο πρόσφατο φιλικό με τον Όφιο, που η Χανιώτικη ομάδα έκανε εξαιρετική παρουσία και έδειξε ότι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον παράγοντα της ομάδας των Χανίων, τον κύριο Γιώργο Βρέτζο, ο οποίος πρέπει να κλείνει αυτές τις μέρες και ένα χρόνο στην ομάδα των Χανίων. Κύριε Βρέτζο, καταρχήν ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό απόγευμα και καλή σεζόν. Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνεται να πούμε διάφορα πράγματα για τα Χανιά και όχι μόνο. Εύχομαι και εγώ μια πολύ καλή σεζόν για όλες τις ομάδες της Κρήτης. Κλείνεται ένα χρόνο στην ομάδα των Χανίων. Είστε ικανοποιημένος με την εξέλιξη της ομάδας σε αυτό το διάστημα, κύριε Βρέτζο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μπορούμε, όχι μόνο εγώ, αλλά γενικά όλοι οι άνθρωποι στην ομάδα, από τον πρόεδρο μέχρι τους απλούς φιλάθλους, να μην είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί σκεφτείτε πώς, ότι πριν από ένα χρόνο περίπου, ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο, η κατάσταση στην ΠΑΕ Χανιά ήταν πολύ αβέβαιη μέχρι και πριν από ένα χρόνο. Τελικά βρέθηκε μια λύση. Ο πρόεδρος, ο Αντώνης Οροκάγκης, αποφάσισε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ομάδα, όχι μόνο τη χρηματοδοτεί, αλλά να τη χρηματοδοτεί επαρκώς και να τη στηρίζει ώστε να πρωταγωνιστεί όπως κάνει εδώ και 9 χρόνια. Και νομίζω ότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι ξεκινήσαμε πολύ αργά, δηλαδή θέτω ότι πριν από ένα χρόνο δεν είχαμε κάνει ούτε μία μεταγραφή, αν εξαιρέσουμε κάποιες, το αρχικό ρόστερ το οποίο είχε οργανωθεί για με στόχο ουσιαστικά την παραμονή, τέλος πάντων μία αξιοπρεπή πορεία. Και αυτή τη στιγμή, και κάναμε όλες τις μεταγραφές από 15 έως 30 Σεπτέμβρη, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ρόστερ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενδεχομένως να γίνει μία ακόμα κίνηση, αλλά ουσιαστικά το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί. Από εκεί πέρα, οπωσδήποτε, νομίζω ότι αντικειμενικά και βάσει αριθμών και στοιχείων η χρονιά ήταν πολύ καλή. Η ομάδα τερμάτισε στην τέταρτη θέση, με αίτητη πορεία στο δεύτερο γύρο, με 8 νίκες και 4 ισοπαλίες. Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο γύρο. Και γενικά, ναι, θυμάμαι, είχατε κάνει και μία, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει και μία εντυπωσιακή νίκη επί της πρωταθλήτριας Κηφισιάς, εκτός έδρας. Ναι, βέβαια, στην Κηφισιά 3-0, και νομίζω αυτό το αποτέλεσμα και η εμφάνιση έδειξε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα αν είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα. Νομίζω πάντως ότι μπήκανε οι βάσεις πέρυσι, ώστε φέτος να πάμε για κάτι παραπάνω. Ναι. Είχατε, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχατε πρωτοπάει στα Χανιά, είχατε δηλώσει ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η Super League 1 για τα Χανιά, με τη δυναμική που έχει η πόλη, με τον κόσμο. Ακριβώς, αυτός ήταν ο στόχος από την πρώτη στιγμή. Πέρυσι ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί με τις συνθήκες που ξεκινήσαμε και στη χρονική στιγμή που ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι όμως, οπότε υπήρχε και υπάρχει ένα διετές project, το οποίο με στόχο στο τέλος της χρονιάς να μας βρει στην υψηλότερη κατηγορία. Δεν θα είναι εύκολο. Η φετινή χρονιά νομίζω θα είναι η δυσκολότερη αγωνιστικά των τελευταίων ετών. Δηλαδή το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικό, καμία σχέση με πέρυσι. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τον τίτλο, και με τον τρόπο διεξαγωγής που γίνεται με τα play-offs και με τη διαίρεση των βαθμών δια 2, νομίζω ότι τελικά όλα θα κρυφθούν το Μάιο στα play-offs. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το τρόπο διεξαγωγής, κύριε Βρέτζο? Κοιτάξτε, από τη μία νομίζω ότι τα play-offs ήταν απαραίτητα. Είναι κάτι το οποίο προσδίδει κάνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Γι' αυτό ακριβώς το έχει και η Super League 1. Οπότε αυτό νομίζω ότι οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Από εκεί πέρα νομίζω ότι στις 12 ομάδες ή 13 που ήταν αρχικά να ήταν ο κάθε όμιλος, νομίζω ότι θα έπρεπε καλύτερα οι 4 πρώτοι μόνο να πάνε για άνοδο και όχι 5, δεδομένου ότι ο 5ος ίσως να είναι σχετικά διάφορος και να επηρεάσει τις καταστάσεις. Αυτό που είναι πολύ
θεωρώ πολύ αποτυχημένο είναι η διαίρεση των βαθμών δια δύο. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Πρωτοτυπία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, αυτό εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Κάτι μου είπαν ότι παλιά η Super League 1 διαιρούσε, λέει, κάτι βαθμούς ιδανικά. Γινόταν παλιότερα στα play-off, ναι, γινόταν στα play-off ναι, τη Super League. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, κι αν έγινε μία φορά, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι αυτό γενικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ περίεργο, ας το πούμε έτσι, και δεν είναι δίκαιο. Μπορεί να ευνοήσει τελικά ή να δικήσει οποιαδήποτε ομάδα. Εμείς μιλάμε τώρα, ξεκινώντας όλη στην ίδια αυτοτηρία, ότι είναι εντελώς άδικο. Δηλαδή, σκεφτείτε μία ομάδα να είναι 10 βαθμούς μπροστά. Και όχι μόνο να μην παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά να μπαίνει και στα play-offs με 5 βαθμούς διαφοράς. Ναι. Δηλαδή με αυτό το σύστημα θα διεκδικούσαμε και εμείς πέρυσι πρωτάθλημα ναι. στο τέλος. Ναι. Περίεργο και άδικο, νομίζω και στην κλήρωση. Πώς θα κατάφεραν και σας έβγαλαν να παίζετε 4 παιχνίδια εντός έδρας και 7 εκτός έδρας. Τώρα μου χτυπάτε, προσπαθώ από τη Δευτέρα να ηρεμήσω για αυτό το θέμα. Και... Πάνω να ερμηνεύω, μου το θυμίζετε, αλλά καλά κάνετε γιατί πρέπει και ο κόσμος να ξέρει κάποια πράγματα. Γιατί ακούστηκαν ότι ξέρετε, ο Βρέντζος είναι γκρινιάρης, τα Χανιά γκρινιάζουν, δείχνουν μια μεμψημερία ή δεν ξέρω τι δικαιολογίες. Πρώτα απ' όλα, όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι η κλήρωση και το πρόγραμμα των αγώνων έχει παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, αυτό το που λένε όλοι, ότι όλοι θα παίξουμε όλους μέσα έξω, δεν το λένε όλοι, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Ναι. Ξεκινάμε από αυτό. Ειδικά όταν οι διαφορές είναι μικρές, γιατί αν είσαι, ξέρω εγώ, η Μπαρτσελόνα δεν σε νοιάζει. Και αλλά όταν υπάρχει ανταγωνισμός, σου φαίνεται ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός, φυσικά και το πρόγραμμα μετράει. Λοιπόν, είχαμε μία περίεργη, θα έλεγα, κλήρωση, όπου αποφάσισε η διοργανώτρια, και καλώς θα έλεγα, να γίνει ηλεκτρονική, όπως με το σύστημα της που κάνει η Super League 1. Το θέμα είναι όμως, και εκεί να ξέρετε έχουν ευθύνη όλοι οι παρευρισκόμενοι, όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων, γιατί για να είμαι δίκαιος και με το Προεδρείο της Super League 2, κανένας δεν εξέφρασε από ό,τι έμαθα αντίρρηση στην αρχή. Είπαν ότι θα γίνει ηλεκτρονικά, πατήθηκε ένα κουμπί, το πατήθηκε εντός εισαγωγικών και αρχίσαν να βγαίνουν οι αγωνιστικές μπροστά. Όπως καταλαβαίνετε, θεωρητικά μπορούσε να εμφανιστεί ό,τι θέλει. Θεωρητικά μιλάμε. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι έγινε κάτι μεμτό, όμως όταν θες να διασφαλίζεις την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, πρέπει πρώτα απ' όλα να ενημερώσεις ακριβώς για το πώς θα γίνει η κλήρωση και να την κάνεις όσο πιο διαφανή γίνεται. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν έτοιμα, και επειδή το συζήτησα ακόμα και με τον εκπρόσωπο της εταιρείας που διενέρχεται, που ανέλαβε την κλήρωση, ότι υπάρχουν κάποιοι κλειδάριθμοι και κάποιες έτοιμες διασταυρώσεις, ας το πούμε έτσι, όπου ξέρω εγώ ότι η ομάδα νούμερο 1 παίζει με την 6, η 4 με την 8, η 3 με την 7 και το καθεξής, κάθε αγωνιστική. Αλλά από εκεί πέρα γίνεται και μια κλήρωση ποιος θα είναι το 1, ποιος θα είναι το 2, ποιος θα είναι το 3. Έτσι, αυτό δεν έγινε, υποτίθεται ότι είναι και αυτό ηλεκτρονικά. Και από εκεί και πέρα βγήκε ένα πρόγραμμα, το οποίο πέρα ότι αν το καναλύσει κάποιος ποδοσφαιρικά, θα δει ότι είναι πάρα πολύ κακό, μη ευνοϊκό θα έλεγα, για τα Χανιά σε αντίθεση με τους βασικούς ανταγωνιστές, παράδειγμα την Καλλιθέα αλλά και την Καλαμάτα. Αυτό που δεν μπορούμε με τίποτα να δεχτούμε είναι το γεγονός ότι σε σύνολο 11 αγώνων, εμείς θα παίξουμε στον πρώτο γύρο 4 εντός και 7 εκτός. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Εγώ τόσα χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, κύριε Βρέντζο. Δηλαδή, όπως ξέρετε, το λογικό είναι 6-5 ή 5-6. Λοιπόν, ήταν για όλες τις ομάδες, εκτός εμείς είμαστε 4-7 και ο Παναθηναϊκός 7-4. Ναι. Όταν επικοινώνησα, ξέρετε, επικοινώνησα εγώ προσωπικά με τον εκπρόσωπο της ομάδας, τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Τον εκπρόσωπο, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που διεργεί την κλήρωση, η εξηγήση του θα σας έλεγα ότι δεν ήταν επαρκής. Mm. Δηλαδή ότι μου είπε αρχικά ότι το ίδιο συμβαίνει και στο Βόρειο Όμιλο. Μετά όταν του είπα δεν ισχύει, μου είπε ναι, γιατί εκεί δεν έχουν 12 ομάδες, έχουν 13 σημεία, η ομάδα του ΡΕΠΟ 14. Λέω, ωραία. Αυτός λοιπόν ισχυρίζεται ότι πέρα δεν είναι κάτι μεμτό, το οποίο εντάξει, εγώ να το δεχτώ. Δεν εκεί τελώδη. Κύριε Βρέντζο βγήκε 4-8. Ή 5-7. Όχι, αρχικά μου είπε ότι υπήρχε και εκεί 4-7. Μετά το ανακάλεσε, το ανέρεσε ότι έκανε λάθος. Γιατί ναι. Και το δικαιολόγησε ότι δεν έγινε αυτό γιατί δεν ήταν 12 οι ομάδες. Ναι. Το επιχείρημα. Μάλλον δεν πάνε καλά με τα μαθηματικά σε αυτή την εταιρεία, νομίζω. Κοιτάξτε, η στατιστική, να ξέρετε, είναι η επιστήμη, όχι του ψεύδους, αλλά το πώς μπορεί να λιώσει την πραγματικότητα.
με τη στατιστική. Το θέμα είναι ότι η βασική τους δικαιολογία και το επιχείρημα είναι ότι σε ένα όμιλο 12 ομάδων αναγκαστικά κάποιος θα παίξει 4-7 ή 7-4 για να μην παίξει κάποια ομάδα, συγκεκριμένες δύο ομάδες που έχουν, λέει, τον πληθυσμό 1 και 11, που εμείς νομίζω ήμασταν το 11, τρία σερί εκτός. Όταν εγώ τους είπα ότι υπάρχει παράδειγμα από τη σεζόν 2019-2020, τότε που έγινε η Super League 2 με 12 ομάδες, με τη συμμετοχή τότε και του Εργοτέλη και των Χανίων, να θυμάστε. Ναι. Και δεν υπήρχε αυτό, όπως επίσης και σε άλλα αθλήματα, μπάσκετ και τα λοιπά, όπου υπάρχουν με 12 ομάδες, ή βόλεϊ, ή πόλο, δεν ξέρω τι, ακόμα δεν έχω πάρει μια πιστική εξήγηση. Και στην τρίτη εθνική που έγινε, και στην τρίτη εθνική που έγινε κάποια στιγμή με 12 ομάδες, εγώ δεν θυμάμαι να έγινε αυτό το 4-7. Μα κύριε Ζουβέλη, το οποίο είναι προφανές ότι είναι πρωτοφανές. Εγώ δεν θέλω, γιατί δεν έχω αποδείξεις, να πω, να ισχυριστώ. Έχω άποψη. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κάτι, ότι έγινε, ήταν εσχεμένο. Δεν μπορώ να το αποδείξω δυστυχώς, και άρα πέρα από το να το λέω έτσι, να το σήμερα, δεν μπορώ να επιμείνω σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι έχει γίνει τουλάχιστον λάθος. Ναι. Και αυτό το λάθος, κατά διαβολική σύμπτωση, επηρεάζει, είναι κατά των Χανίων. Ναι. Και υπέρ κάποιων άλλων ομάδων. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα έπρεπε να αντιδράσουμε εκείνη τη στιγμή. Απορώ και με τους παράγοντες των άλλων ομάδων, που από ό,τι έμαθα κανένας δεν είπε τίποτα καλά, ούτε πριν ούτε μετά. Ήταν λάθος για μένα της ΠΑΕ Χανιά που δεν αντέδρασε εκείνη την ώρα. Τώρα, μετά την απομάκρυνση που λέμε από το ταμείο, ναι, δεν λάθος αναγνωρίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα προχωρήσουμε έτσι και τελικά πιστεύω ότι θα φανεί στο γήπεδο. Ίσως να σας βγει σε καλό αυτή η ιστορία, γιατί θα παίξετε 7 παιχνίδια μετά στα Χανιά στο δεύτερο γύρο. Αν έχετε κάνει ένα πολύ καλό πρώτο γύρο, νομίζω ότι μπορεί να σας βγει και σε καλό αυτό. Θα δούμε. Μπορεί να μας βγει και σε καλό. Το θέμα είναι ότι γιατί να μην ξεκινάμε με επιήσεις ώρες. Ναι. Αυτό δεν το δέχομαι, δεν το καταλαβαίνω και δεν το δέχομαι. Ποιες ομάδες, είπατε η Καλαμάτα, θεωρείτε η Καλυθέα, βλέπετε άλλη ομάδα, τον Ιωνικό? Κοιτάξτε, για μένα το μεγάλο φαβορί σε όποιο όμιλο και να ήταν είναι ο Λεβαδιακός, ο οποίος ευτυχώς θα έλεγα, για εμάς είμαστε στο Νότο, πήγε στο Βορρά, νομίζω ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν πήγε τυχαία ο Νίκος Ονόβλιας, ο καλός μου φίλος, εκεί. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός στο Βορρά είναι το ακλόνητο φαβορί, άσχετα αν το σύστημα διεξαγωγής που συζητάμε πριν αφήνει πολλά περιθώρια για τα play-offs, νομίζω ότι θα είναι το μεγάλο φαβορί. Θα ήταν φαβορί και κάτω, αλλά όχι τόσο. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Λεβαδιακός δεν είναι, νομίζω ότι θεωρητικά τα δύο πρώτα φαβορί είναι βάση budget. Το τονίζω, βάση budget, είναι η Καλυθέα και η Καλαμάτα, οι οποίοι έχουν, ειδικά η Καλυθέα έχει ένα budget επίπεδο Super League 1, όπως και πέρυσι βέβαια, αλλά ακόμα περισσότερο φέτος. Και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια outsider, που ισχυρά outsider, εγώ θα έλεγα, όπως εμείς και ο Ιωνικός, που είναι ακόμα ανέτοιμος, αλλά σίγουρα σιγά σιγά θα ετοιμαστεί και θα δυναμώσει. Ναι. Και φαίνεται να είναι δυνατή και η Λιούπολη και ο Ολυμπιακός Βόλου. Γενικά νομίζω θα είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, όπου με το να πέσουν και 5 ομάδες, θα πρέπει ουσιαστικά να κάνεις πρωταθλητισμό που λένε, για να μην πέσεις. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι το πρώτο είναι να μπει μια ομάδα στα play-offs, από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι όλα θα κρυφθούν τελικά στα play-offs. Πάντως η ομάδα σας, τουλάχιστον με βάση το πρόσφατο φιλικό με τον Όφη, μου δείχνει ότι είναι έτοιμη να μπει στο πρωτάθλημα. Πανέτοιμη, θα έλεγα. Η εμφάνιση στο φιλικό με τον Όφη και την παιδί μου στο γήπεδο, και νομίζω ότι όταν είσαι και παρόν, μπορεί να έχει μια ακόμα καλύτερη εικόνα από ότι από τον τηλεοπτικό φακό, ήταν όντως εξαιρετική. Δηλαδή τα Χανιά ακόμα θα μπορούσαν ακόμα και να κερδίσουν. Στο τέλος, χωρίς αυτό βέβαια να έχει σημασία τόσο το αποτέλεσμα. Αλλά το λέω για να δείξω πόσο καλή ήταν η εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου. Μια ομάδα εξαιρετική, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα πρωταγωνιστεί στη Super League 1 και θα καταφέρει να μπει και στην πρώτη εξάδα στα play-offs για να προσπαθήσει να βγει και η Ευρώπη. Και μια ομάδα η οποία δεν έπαιξε με αναπληρωματικούς, παρότι δεν κατέβασε τη βασική ενδεκάδα, μπήκαν όλοι. Δηλαδή, οι διεθνείς απουσίαζαν, μόνο οι διεθνείς. Ναι. Αλλά ο φετινός Όφη έχει πάρα πολλές επιλογές. Ο φετινός Όφη είναι εξαιρετικός. Απέναντι λοιπόν σε μια τέτοια ομάδα ανώτερη επίπεδου, πολύ ανώτερη επίπεδου, εμείς σταθήκαμε
ως εισάξη, αξιοπρεπέστατα θα έλεγα. Η μόνη το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, ότι είναι άλλο όταν παίζεις χωρίς άγχος όπως παίξαμε εμείς με τον Όφη, και επίσης όπως μας έπαιξε Όφη, τόσο ωραίο ποδόσφαιρο, σωστό ποδόσφαιρο, καθαρό ποδόσφαιρο, ανοιχτό ποδόσφαιρο, θα μας παίξουν ελάχιστες ομάδες. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά εσείς, κύριε Βρέντζο. Τι παίζετε σε αυτήν την κατηγορία? Καταλαβαίνετε, εγώ περιμένω εδώ την ομάδα όταν θα παίζει υπό άλλες συνθήκες, αντίθετες, αγωνιστικές ή μη αγωνιστικές, με ομάδες που θα παίξουν κλειστά, σκληρά κτλ. Οπότε εκεί δεν περιμένω να δω. Θεωρώ όμως θα είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό, να αντιμετωπίσουμε και αυτά. Και ξεκινάτε με μία από αυτές τις ομάδες, τον Ιωνικό, ο οποίος ήταν και η ομάδα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έκοψε και την πορεία του Εργοτέλη, την επιστροφή του Εργοτέλη πριν μερικά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Κοιτάξτε, μια που το αναφέρετε, δεν είναι η ομάδα που έκοψε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είναι η ομάδα που έκλεψε την άνοδο στον Εργοτέλη και ήταν ουσιαστικά η αιτία που ο Εργοτέλης τελικά οδηγήθηκε εδώ που έχει οδηγηθεί. Συνεπώς για μένα προσωπικά έχει και μια έτσι μεγαλύτερη συναισθηματική, ας το πούμε έτσι, η ηθική αξία του συγκεκριμένου αγώνα και γενικά όλες οι αγώνες με τον Ιωνικό. Από εκεί πέρα τώρα καθαρά στο θέμα των Χανίων, γιατί αυτό είναι προσωπικό του Γιώργου Βρέντζ και όχι της ΠΑΕ Χανιά, είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Ο Ιωνικός δεν είναι ακόμα έτοιμος, φάνηκε στο κύπελο με την Καλυθέα, τώρα χτίζεται. Νομίζω καλά-καλά δεν είχε παίξει αν είχε παίξει ένα-δύο φιλικά και εύκολα. Παίρνει παίκτες και θα πάρει, είμαι βέβαιος ότι θα πρωταγωνιστήσει. Δεν είναι έτοιμος, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για εμάς. Από εκεί και πέρα, απ' την άλλη όμως, παίζουμε στη Νίκαια, η οποία πιθανότατα θα είναι γεμάτη. Είναι πρεμιέρα, υπάρχει πάθος, υπάρχει ένταση, είναι ένα ντέρμπι. Οπότε νομίζω ότι όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Σίγουρα όμως είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο κόσμος των Χανίων πώς βλέπει έτσι την φετινή προσπάθεια? Κοιτάξτε, εγώ πέρα ότι δεν είμαι Χανίων, άρα δεν μπορώ να, ξέρετε, να ψυχανεμιστώ και ακριβώς τι γίνεται στα Χανιά και δεν είμαι και εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή τα μηνύματα τα οποία λαμβάνω και το αίσθημα που έχω είναι πολύ θετικό. Δηλαδή, ήδη από πέρυσι η ομάδα με τον Αγίνη πιο εξωστρεφής, που ήταν μία από τις αδυναμίες τα προηγούμενα χρόνια της ΠΑΕ Χανιά, ο κόσμος ήρθε πιο κοντά. Πρέπει να έρθει ακόμα πιο κοντά στην ομάδα. Νομίζω ότι η αλλαγή του σήματος θα βοηθήσει, η οποία επιτέλους έγινε και θα ολοκληρωθεί και νομικά τυπικά το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και θα έχουμε τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση, γιατί χωρίς τη στήριξη του κόσμου δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Τα Χανιά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη πόλη όσο το Ηράκλειο, μπορεί τα Χανιά να μην έχει το κόσμο του Όφη, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα τα Χανιά να συσπηρωθούν και να γεμίζουν, ας πούμε, τα περιβόλια σε κάθε αγώνα. Για τον επίλογο, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον Εργοτέλη, που εδώ και δύο χρόνια είναι στο τοπικό ποδόσφαιρο. Θεωρείτε ότι θα ξαναδούμε αυτή την ιστορική ομάδα στις μεγαλύτερες κατηγορίες τα επόμενα χρόνια? Ξέρω ότι μπορεί να έχετε αποχωρήσει παραγωγικά, αλλά εξακολουθείτε να στηρίζετε οικονομικά την ομάδα. Για να είμαστε ακριβείς, δεν το έχω κάνει ακόμα φέτος. Ναι. Θα το κάνω όμως όπως το έκανα κάθε χρόνο, ανεξάρτητα κατηγορίας, ανεξάρτητα προσώπων. Δηλαδή, ξέρετε, οι περισσότεροι παράγοντες του Εργοτέλη στηρίζουν, εξαρτάται η στήριξή τους από το ποιοι διοικούν. Εγώ δεν το έκανα αυτό ποτέ. Και παρότι αυτοί που διοικούν τώρα, πολλοί από αυτούς έχουν καταφερθεί με τον χειρότερο τρόπο εναντίον μου κατά σε διαστήματα, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει και θα το κάνω όπως πρέπει να το κάνει κάθε παράγοντας φύλαξης του Εργοτέλη για τον Εργοτέλη, ανεξάρτητα προσώπων. Τώρα, η κατάσταση για τον Εργοτέλη είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Δυστυχώς, και το τονίζω αυτό, εγώ έπεσα μέσα στις προβλέψεις μου. Πολύ φοβάμαι ότι πολύ δύσκολα θα αναστραφεί η κατάσταση, διότι για να αναστραφεί πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι, ο οποίος να έχει και χρόνο και χρήμα και όρεξη και όραμα, για να πάρει μια ομάδα από το τοπικό πλέον να την ανεβάσει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ας πούμε τη Β' Εθνική, γιατί δεν είναι και αυτό ο σκοπός. Μπορούμε να πούμε ότι ο Εργοτέλης το μέγεθός του δεν είναι και για τη Super League. Είναι ακόμα δυσκολότερο, διότι υπάρχουν και τα χρέη τα οποία πλέον δεν σβήνουν. Και όποιος αναλάβει, όταν θα αναλάβει και όταν θα φτάσει στην ομάδα, ας πούμε πρώτα απ' όλα μέχρι τη Β' Εθνική, όπως λέγεται τότε η κατηγορία, η δεύτερη τάξη, θα πρέπει να αναλάβει και μεγάλο μερίδιο
μεγάλο μέρος, αν όχι όλα, από τα παλιά χρέη. Άρα το βλέπω πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι να κάνουν ανταγωνιστικό τον εργοτέλειο ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή να χτυπάει πρωτάθλημα ακόμα και στο πρώτο τοπικό. Άρα είμαστε πολύ μακριά από αυτό και πολύ φοβάμαι ότι πολύ δύσκολα θα συμβεί αυτό στο μέλλον ή τέλος πάντων θα περάσουν πολλά χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο. Κύριε Βρέντζο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα των Χανίων. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ.